ας έρθουμε λοιπόν σε ένα θέμα που είναι κάπως περισσότερο τεχνικό και αναφέρεται παραδείγματος χάρη να καταλάβουμε τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας και επειδή το μεγαλύτερο μέρος, όπως σας είπα, είναι η σκοτεινή ύλη, να δούμε τι ακριβώς είναι. Προφανώς το μοντέλο που έχουμε μέχρι σήμερα, το οποίο λέγεται καθιερωμένο πρότυπο σωματιδίων, ερμηνεύει όλα τα φαινόμενα, αλλά υπάρχουν τρία φαινόμενα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει. Δεν μπορεί να εξηγήσει παραδείγματο χάρη γιατί ενώ προβλέπεται πως υπάρχει συμμετρία μεταξύ ύλης και αντιήλης, γιατί φερρυπίν η αντιήλη παράγεται μεν στα εργαστήρια, αλλά δεν υπάρχει στο σύμπαν. Πώς καταφέραμε από νόμους της φύσεως που είναι σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο συμμετρική, να φτάσουμε σε μία συμμετρία. Να έχει εξαφανιστεί η αντιήλη με ένα μεγάλο μέρος της ύλη, αλλά να μείνει ένα μικρό υπόλοιπο που αντιπροσωπεύει το, σε προηγουμένως του 5% της, της ενέργειας που υπάρχει στο σύμπαν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Πώς θα εξηγηθεί λοιπόν. Και βεβαίω, μέσα όπως σας ανέφερα, όταν η ενέργεια του σύμπαντος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όταν δηλαδή είχαμε θερμοκρασίες που ήταν τη τάξη του 10 με 27 μηδενικά κοντά, τέτοιες δηλαδή θερμοκρασίες υψηλές, σε αυτή λοιπόν την φάση, με κάποιους μηχανισμούς που προβλέπουν μοντέλα πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο, έγινε αυτό που λέμε η εξαφάνιση, αν θέλετε, της αντιήλης, και έμεινε αυτό που λέμε σήμερα που είναι η επικρατούσα. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, ενώ στο να πιστεύουμε ότι τα νετρίνα, τα οποία νετρίνα βέβαια είναι πάρα πολύ βασικά στοιχειώδη σωμάτια, ειδικά το νετρίνο που σχετίζεται με το ηλεκτρόνιο, είναι αυτό που κάνει να λειτουργεί ο ήλιο και να μα δίνει όλη την ενέργεια που παίρνουμε. Πριν ανακαλυφθεί το νετρίνο, δεν καταλαβαίναμε πώ και γιατί παράγεται η ενέργεια στον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει, τα νετρίνα δεν έχουν μάζα. Όμω τα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε με πειράματα που τα λέμε πειράματα ταλαντώσεων νετρίνων ότι τα νετρίνα έχουν μάζα. Και το θέμα είναι πώς και γιατί αυτή η μάζα των νετρίνων είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τις άλλες μάζες που έχουμε τη μάζα του πρωτονίου, τη μάζα του ηλεκτρονίου, του συνηθισμένου του σωματιδίου. Γιατί να είναι τόσο πολύ μικρή που να είναι φερρυπίν δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι, ξέρουμε ότι υπάρχει η μάζα που να είναι φερπίν το ένα εκατομμυριοστό παραδείγματο χάρη τη μάζα του ηλεκτρονίου. Άρα λοιπόν η κατανόηση των νετρίνων και συγκεκριμένα τη μάζα του και τη ανάμειξή του είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του σωματιδίου. Και το τρίτο σημείο που σα ανέφερα είναι η σκοτεινή ηλια. Τι είναι η σκοτεινή ηλια. Κάνουμε διάφορα μοντέλα. Ένα από του τρόπου που προσπαθούμε να καταλάβουμε, όχι ο μόνο βέβαια, είναι ότι υπάρχει μια συμμετρία που τη λέμε υπερσυμμετρία, η οποία, μιλάω λίγο τεχνικά, είναι μια συμμετρία μεταξύ σωματιδίων τα οποία έχουν ακέραιο σπίν από τη μια μεριά, τα οποία τα λέμε μποζόνια, και σωματιδίων τα οποία έχουν ή μη ακέραιο, μισό, παραδείγματος χάρη σπίν, τα οποία τα λέμε φερμιόνια. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετρία, η οποία δεν την παρατηρούμε στη φύση σήμερα, η οποία υπήρχε κάποτε στο σύμπαν, αυτή λοιπόν η υπερσυμμετρία έχει διάφορα σωμάτια, διπλασιάζει τον αριθμό των σωματιδίων, αν θέλετε, που έχουμε στη φύση. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν αυτό ο διπλασιασμό προέρχεται από μια συμμετρία, δεν μα ενοχλεί. Ο σκοπό μα είναι βέβαια να έχουμε τα λιγότερα δυνατά σωμάτια που περιγράφουν το σύμπαν, έτσι, από την εποχή του Δημοκρίτου αυτό. Αλλά δεν μα ενοχλεί εφόσον προκύπτει από μια συμμετρία. Λέγεται λοιπόν αυτή η υπερσημετρία. Ε, αυτή η υπερσημετρία είναι τέτοια που Όλα τα σωμάτια είναι ασταθεί, γι' αυτόν τον λόγο δεν την παρατηρούμε σήμερα, υπάρχει όμως ένα σωμάτιο το οποίο είναι το ελαφρότερο. Και το ελαφρότερο δεν μπορεί να καταστραφεί σε συνηθισμένα σωμάτια, άρα διαρκεί πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Άρα αυτό το σωμάτιο τώρα, το οποίο το λέμε LSP, Lightest Supersymmetric Particle, το ελαφρότερο υπερσυμμετρικό σωμάτιο, είναι σταθερό σε κοσμολογική κλίμακα, άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να είναι ένας υποψήφιος για τη σκοτεινή ύλη. Και έχω κάνει και εγώ αρκετέ εργασίε και έχω κάνει και άλλε πολλέ εργασίε να ποιε είναι οι συνέπειε αν αυτό το σωμάτιο όντω είναι ε, σκοτεινή ύλη. Υπήρξε βέβαια μία αποθάρρυνση μέχρι τώρα, δεν είναι οριστική, επειδή στα πειράματα που έγιναν στο περίφημο επιταχυντή του Αλέτσι του Σέρν δεν βρήκανε υπερσημετρία. Περιμένανε να βρούνε κάποια σωμάτια στι ενέργειε αυτέ με κάποια πιθανότητα. Δεν βρήκανε. Αυτό λοιπόν είναι βέβαια κάπως αποθαρρυντικό. Αλλά δεν είναι τελείως τελεσίδικο γιατί ενδεχομένω και ο ίδιος ο υπολογιστής που μέχρι τώρα έχει πάει στη μισή ενέργεια από, από, ενέργεια που είναι 14 φορές τη μάζα του πρωτονίου έχει πάει μόνο στη μισή που είναι 7, διακόπηκε η λειτουργία του για να γίνουν κάποιε ανακαινήσει και διορθώσει κλπ. Και, λοιπά και θα συνεχίσει. Ενδεχομένω, αν θα πάει στην πλήρη του ενέργεια που θα είναι 14 φορές να επιτύχει κάτι ή ενδεχομένως σε μεγαλύτερες ενέργειες που επαναλαμβάνω θα είναι πολύ δύσκολο να πάμε με την παρούσα τεχνολογία αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει το εργαστήριο της φύσης. Η υπερσυμμετρία λοιπόν είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι βέβαια να φανταστούμε ότι ο πραγματικός κόσμος στον οποίο ζούμε δεν έχει τέσσερις διαστάσεις βέβαια ο χρόνος θεωρείται σαν μια διάσταση με τη σχετικότητα του Αϊνστάιν, ο χορορόχρονο που λέμε, έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα σημείο, σε μια θέση που περιγράφεται από τρει αρθιμούς, που του λέμε τρει συντεταγμένε, και ο χρόνο που είναι τέσσερι. Τι λέμε λοιπόν τέσσερι διαστάσει. Ο πραγματικό λοιπόν, ο χρόνο που καταλαβαίνουμε μήνυμα με τι αισθήσει μα και φαίνεται να λειτουργούν με τη φυσική είναι τετραδιάστατο, αλλά μπορεί όμω αυτό ο κόσμο να προήλθε η μάλλον να, να φαίνεται στι τέσσερι διαστάσει, αλλά στην πραγματικότητα να είναι περισσότερε διαστάσει, αλλά οι υπόλοιπε έχουν κατά κάποιο τρόπο περιαλειφθεί και έχουν γίνει τόσο πολύ μικρέ, ώστε δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν πρόκειται για σημείο ή αν πρόκειται για κάτι που έχει σχήμα χορδή ή κάτι άλλο. Λοιπόν, τόσο σε θεωρίε λοιπόν υπερχορδών ή σε θεωρίε ε, περισσότερων διαστάσεων, μπορεί να εμφανιστούν και εκεί. Υποψήφιοι για σκοτεινή ύλη και διερευνάμε να δούμε αν είναι αυτή η περίπτωση, τι γεγονότα περιμένουμε, τι χαρακτηριστικό θα έχουν αυτά τα γεγονότα, ούτω ώστε τα πειράματα. Ομολογώ βέβαια ότι τα πειράματα παρότι είναι πάρα πολλέ ομάδε που ασχολούνται επί αρκετά χρόνια τώρα, μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ανοιχνεύσουν τη σκοτεινή ύλη. Και το μόνο βέβαια που καταφέρνουν είναι να βγάλουν κάποια όρια. Παραδείγματο χάρη κάποια όρια στη μάζα αυτών των σωματιδίων, κάποια όρια, αν θέλετε, καλύτερα στην ε, διατομή. Αν θέλετε τη, ε, ποιος είναι ο με τον οποίο παράγουν. Ο ρυθμός πρέπει να είναι μικρότερος από κάτι. Μπορεί να είναι και μηδέν βέβαια. Το μηδέν το, 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 το είναι μικρότερο από κάτι θετικό αριθμό. Έχουν βρεθεί λοιπόν μόνο όρια μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Άρα λοιπόν ψάχνουμε γιατί και στα πειράματα του ΣΕΡΝ στο LHC δεν είδαμε τίποτα περίεργο μέχρι τώρα και βεβαίως δεν τα έχουμε δει και στα άλλα πειράματα τα οποία πηγαίνουν κάτω από τη γη. Να αναφέρω όμως, το οποίο βέβαια δεν αφορά κέρια τη δική μου τη δουλειά, αλλά είναι μέσα, μέσα σε όλον μα τη δουλειά, ότι τελικά στο ΣΕΡΝ καλύφθηκε αυτό το σωμάτιο, το οποίο είναι το σωμάτιο Higgs, είναι βασικό στοιχείο τη θεωρία του καθιερωμένου προτύπου αυτό το σωμάτιο, διότι είναι το σωμάτιο εκείνο που είναι υπεύθυνο και έδωσε μάζα σε όλα τα σωμάτια που υπάρχουν. Κατά συνέπεια, έδωσε μά μάζα και σε εμά που υπάρχουμε σήμερα. το λένε οι δημοσιογράφοι το σωμάτιο του Θεού. Αυτά είναι βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, κατεφημισμό τίτλα. Αλλά πάντω, αυτή τη στιγμή είμαστε βέβαιοι εγώ θα έλεγα και η Επιτροπή του Νομπέλ ήταν βέβαιη και απένει το βραβείο φυσική φέτο σε δύο θεωρητικού, όχι πειραματικού, γιατί ήταν τόσο πολύ οι πειραματικοί που δεν ήξεραν τι να κάνουν και σε ποιον να το δώσουν. Αλλά το έδωσε σε δύο θεωρητικού, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια, 30 χρόνια τώρα, είχαν προβλέψει αυτό το σωμάτιο και ο Χίγ είναι ο ένα από αυτού, το λεγόμενο σωμάτιο Χίγ, το οποίο σχεδόν βέβαια επαναλαμβάνω. Φαίνεται ότι έχει ανακαλυφθεί ε, στο Σέρν πέρσι το καλοκαίρι.